Κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Φλόρινας, εκπρόσωποι του πρώτου συντάγματος πεζικού, εκπρόσωποι της τρίτης ΜΙΣΕΠ, κύριε Διοικητά της Πρεσβευτικής Υπηρεσίας, κύριε εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλόρινας, κύριοι προϊστάμενοι της πρωτοβάθμιας και δεύτερη βάθμιας εκπαίδευσης, μέλη της εκκίνησης αναπήρων πολέμου 1940, κύριε εκπρόσωποι συλλόγων, κυρίες και κύριοι. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κύριος Στέφανος Βύρος, σας καλωσορίζει στον επίσημο εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ευχόμενος σε όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας τα χρόνια πολλά. Η απόψινη εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον πανηγυρικό της ημέρας που θα εκφωνήσει ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Παπαδόπουλος Γιώργος. Παρακαλώ τον κ. Παπαδόπουλο Γιώργο να προσέλθει στο δίκτυο. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κύριοι της πρωτοβάθμιας και της ευρωβάθμιας εκπαίδευσης, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, 28 Οκτωβρίου 1940. Ήταν γενναίο παιδί, με τα φαμπόχρυσα κουβιά και το πιστόλι του, με τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά και με το κράνος του για αληστερό σημάδι, φτάσανε τόσο εύκολα μέσα στο μυαλό που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του με τους στρατιώτες του ζερβά δεξιά και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του, φωτιά στην άνομη φωτιά. Με το αίμα πάνω από τα φρύδια, τα βουνά της Αλβανίας βροντίξανε, ύστερα λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν το κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής. Και το στόμα του, μικρό πουλί ακελάιδιστο, και τα χέρια του, ανοιχτές πλατείες της ερημίας. Βρόντιξαν τα βουνά της Αλβανίας. Δεν τον έκλαψαν. Γιατί να κλάψουν? Ήταν γενναίο παιδί. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, για να τιμήσουμε την ιστορική επέτειο της εισόδου της χώρας μας στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του πλέον αιματοβαμμένου και καταστροφικού πολέμου που γνώρισε μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα. Συγκεντρωθήκαμε επίσης να θυμηθούμε, να αναλογιστούμε και να τιμήσουμε τους αγώνες και τις θυσίες του έθνους ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό, στην άθλια και δόλια συμμαχία των δυνάμεων του άξονα και σε όλους όσους θέλησαν να υποδουλώσουν και να καθυποτάξουν έθνη και λαούς, καταστρατηγώντας κάθε έννοια δικαίου. Και βέβαια δεν θα μπορούσα να παραβλέψω και να ξεκινήσω την ομιλία μου με το άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθρώπινο χαγό της Αλβανίας, του Οδυσσέα Ελίτη, για τον 29χρονο Χαλκίτη, πρώτο νεκρό αξιωματικό του Αλβανικού πολέμου. Τι έγινε όμως την 28η Οκτωβρίου 1940? Η Ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο με το οποίο και απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία της Ελλάδος. Ήταν περίπου 3 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν ο Μουσολίνη απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο με το οποίο και απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο, προκειμένου να καταλάβει στη συνέχεια στρατηγικά σημεία της Ελλάδος, όπως λιμένες, αεροδρόμια και άλλα, για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεων στη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Το τελεσίγραφο δόθηκε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά και μάλιστα στην οικία του στην Κηφισιά, από τον Ιταλό πρέσβη στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι. Μετά την ανάγνωση του κειμένου, ο Μεταξάς έστρεψε το βλέμμα του στον Ιταλό πρέσβη και του απάντησε στα γαλλικά την ιστορική φράση «Allors c'est la guerre», δηλαδή «αυτό σημαίνει πόλεμο». Εκδηλώνοντας έτσι την αρνητική θέση επί των ιταμών ιταλικών ετοιμάτων. Ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του που κυκλοφόρησαν το 1945 περιγράφει τη σκηνή. Έχω εντολή, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας κάνω μία ανακοίνωση και του έδωσα το έγγραφο.
παρακολούθησα τη συγκίνηση στα χέρια και στα μάτια του. Με σταθερή φωνή και βλέποντάς με κατάματα, ο μεταξάς μου είπε «Αυτό σημαίνει πόλεμο». Του απάντησα ότι αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μου απάντησε «Όχι». Του πρόσθεσα ότι αν ο στρατηγός Παπάγος, ο μεταξάς με διέκοψε και μου είπε «Όχι». Έφυγα υποκλινόμενος με τον βαθύτερο σεβασμό πρώτου γέροντος αυτού που προτίμησε την θυσία αντί της υποδουλώσεως. Ο μεταξάς εκείνη τη στιγμή είχε εκφράσει το ελληνικό λαϊκό συνέστημα, την άρνηση της υποταγής και αυτή η άρνηση πέρασε στον τότε ελληνικό δημοσιογραφικό τύπο με τη λέξη «Όχι». 2 ώρες μετά την παραπάνω επίδοση ξεκίνησε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος με εισβολή των Ιταλικών στρατευμάτων στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα μηνόμενη ενεπλάκη στον πόλεμο. Τα παιδιά της πατρίδας μας, συνεπεί με την ιστορία του έθνους, ανάμεσα σε χαρμόσυνες κόδωνοκρουσίες, με το χαμόγελο στα χείλη, τραγουδώντας, ρίχνονται στον πόλεμο με ασυγκράτητο ενθουσιασμό. Ούτε ο βαρύς χειμώνας, ούτε η δύναμη του ισχυρού αντιπάλου, ούτε και αυτός ο θάνατος ακόμα ανακόπτουν την ορμή τους. Οι αναγγελίες των νικών διαδέχονται η μία την άλλη. Τα δάση της Πίνδου γεμίζουν με Ιταλούς νεκρούς. Την 21η Νοεμβρίου καταλαμβάνεται η Κοριτσά, ενώ ακολουθούν οι καταλήξεις της Μοσκόπολης, του Πόγραδετς, της Πρεμετής, των Αγίων Σαράντα, του Δελβίνου και του Αργυροκάστρου για να ολοκληρωθούν με την κατάληψη της ηρωικής Χυμάρας και της Κλεισούρας. Οι Ιταλοί βρέθηκαν αποθυμένοι 60 χιλιόμετρα πέρα από τα αλβανικά σύνορα. Συνέτριψε ο ελληνικός στρατός και τη σφοδρή αεαρινή επίθεση που παρακολουθούσε ο ίδιος ο Μουσολίνη. Ήταν πλέον θέμα χρόνου, ακόμη και στη Ρώμη, γαλανόλευκοι να υψώσουμε σημαία ελληνική. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα, ανεβάζοντας κατακόρυφα το ηθικό του λαού και του ανδρεωμένου στρατού μας. Η υποδουλωμένη μέχρι τότε Ευρώπη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, την μικρή Ελλάδα που τολμά να αντιταχθεί, με το μικρό της ανάστημα και την μεγάλη καρδιά, αλλά και με την αυτοπεποίθηση την οποία γεννά η ιδέα της τιμής και της ελευθερίας στην πολεμόχαρη βία του Ιταλικού φασισμού. Σύσσωμος ο παγκόσμιος τύπος ασχολείται με τα ελληνικά κατορθώματα και παρομοιάζει τους αγώνες της Ελλάδας κατά του Μουσολίνη με τον αγώνα του Λεωνίδα των Θερμοπυλών κατά του Ξέρξη. Αλλά τα ανδραγαθήματα των Ελλήνων δεν περιορίζονται μόνο στη στεριά. Τα υποβρύχια Αδρίας Παπανικολής, Λαύρος Κατσόνης, Πρωτέας, Τρίτονας και ο Εμπορικός Στόλος εκδικούνται περίλαμπρα τον εγκληματικό τορπιλισμό της Έλλης. Στο έργο τους αυτό βοηθά και η γενναία αεροπορία μας με τις επιτυχείς αναγνωρίσεις και τους βομβαρδισμούς. Σπουδαία επίσης υπήρξε και η συμβολή του άμαχου πληθυσμού. Ο άξιος και υπέροχος ηρωισμός των γυναικών της Πίνδου, οι οποίες αψηφώντας κάθε κίνδυνο και κόπο μεταφέρουν πολεμοφόδια, τροφές και νερό, συντελώντας έτσι με την αυτοθυσία τους στην επιτυχή δράση του Εθνικού Στρατού. Θα ήταν τεράστια παράληψή μου τη σημερινή ημέρα να μην αναφερθώ στην τεράστια προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στη συνεπή και πολυσήμαντη ανθρωπιστική αποστολή του στο έπος του 40. Αμέσως μετά την έκρηξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, ο Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών προχωράει στη συγκρότηση 2 πλήρως εξοπλισμένων και επαρκώς πλαισιωμένων από ικανότατο νοσηλευτικό προσωπικό κινητών χειρουργείων με τόπο. Συμπληρώνει αποφασιστικά τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων με χιλιάδες διπλωματούχες και εθελόντριες νοσοκόμες, προσφέροντας νοσηλευτική περίθαλψη στους μαχητές του πολέμου. Ο ρόλος όμως των ελληνικών όπλων δεν τελειώνει εδώ στα βουνά της Αλβανίας. Ένα δεύτερο όχι ακολουθεί αυτό της 28ης Οκτωβρίου, ενάντια αυτή τη φορά στο γερμανό δικτάτορα Χίτλερ, που κλήθηκε να βοηθήσει τους Ιταλούς συμμάχους του. Πάνω στα οχυρά της Μακεδονίας και της Θράκης, στο Ρούπε, στο Περιθώρι, στο Λύσε, στον Εχίνο, γράφονται νέες σελίδες άφταστης δόξας. 7 μήνες η αιματοβαμμένη Ελλάδα πάλεψε ολομόναχη σαν λιοντάρι στο μέσο ενός κολοσιαίου και τρομερού κυκλώνα.
ώσπου η αντοχή της εξαντλήθηκε με αποκορύφωμα τη βεβήλωση της αιώνιας Ακρόπολης των Αθηνών, όταν υψώθηκε η σημαία του άδικου νικητή με τον αγκυλωτό σταυρό. Ήταν 6 Απριλίου του 1941, όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Αθήνα. Μια κατοχή που κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια, μαρτυρικά. Πολλές αθώες ψυχές χάνουν τη ζωή τους στα βασανιστήρια, πείνα, κακουχίες. Οι κατακτητές διέλυσαν τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Προέβησαν σε υποχρεωτικό δανεισμό από την Τράπεζα Ελλάδος, χωρίς ποτέ να επιστρέψουν το ποσό, γνωστό σε εμάς ως κατοχικό δάνειο. Καταλήστεψαν την πολιτιστική μας κληρονομιά, κλέβοντας πολύτιμα βιβλία, λαϊλατώντας αρχαιολογικούς θησαυρούς και έργα τέχνης. Το αποκορύφωμα της θηριωδίας τους όμως υπήρξαν τα 89 αναγνωρισμένα ολοκαυτώματα σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι εκτελέσεις αθώων αμάχων ακόμα και παιδιών, ως αντίπεινα σε πράξεις αντίστασης του λαού. Τα αρχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίθουν από επίσημες αναφορές μαζικών εγκλημάτων των κατοχικών δυνάμεων. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τους 1.100 νεκρούς στα Καλάβρητα, τους 444 στο Κομμένο Άρτας, τους 229 στο Βίστομο, τους 290 στο Μεσόβουνο και 340 στους πύργους Πτολεμαΐδας, τους 280 στην Κλεισούρα, Καστοριάς, καθώς και τη λαϊλασία της Σκανδάνου στην Κρήτη. Στις 12 Οκτωβρίου του 1944 η γερμανική κατοχή τελειώνει. Η Αθήνα απελευθερώνεται. Η Γαλανόβλεπτη κυματίζει ξανά στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Το τέλος του πολέμου βρήκε τους Έλληνες πληγωμένους αλλά όρθιους. Ο ελληνικός λαός, πάντα πρωτοπόρος, έλαμψε στην ιστορία των αιώνων με το θάρρος του και την ανδρεία του. Το σημαντικότερο δε όλων είναι ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της πατρίδας μας ο λαός ήταν ενωμένος και σύσσωμος. Το όνομα της Πίνδου υψώθηκε ιερό σύμβολο των ελεύθερων λαών. Ο ελληνικός στρατός ήταν ο πρώτος που κατάφερε να νικήσει στο πεδίο των μαχών τις δυνάμεις του άξονα και να δώσει το φωτεινό παράδειγμα αντίστασης. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το σχόλιο του Βρετανού Πρωθυπουργού Τσόρτσιλ, ο οποίος από το βήμα της Βρετανικής Βουλής δήλωσε: «Από σήμερα δεν θα πρέπει να λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Ήρωες στρατιώτες, ήρωες αξιωματικοί που κράτησαν όρθια την Ελλάδα, άλλοι γνωστοί και άλλοι λιγότερο γνωστοί. Αρχιμάστορας της εποπίας του 1940, ο αρχιστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, διοικητής της 8ης Μεραρχίας, ο οποίος αψήφισε τα κελεύσματα των επιτελαρχών της Αθήνας για οπισθοχώρηση. Ο αεροπόρος που ανατείναξε τα γραφεία της ναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ, υποσμηναγός Κώστας Περίκος. Ο άνθρωπος που απέκρουσε την Ιταλική αεριανή επίθεση του 1941 στο ύψομα 731, ταγματάρχης Δημήτριος Κασλάς. Ο κανονιέρης του Ελληνοαλβανικού μετόπου, ταγματάρχης Δημήτριος Κωστάκης. Ο ήρωας της Πίνδου, συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Βαβάκης. Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου Παπανικολής, πρωτάρχης Μίλτον Ιατρίδης και πολλοί άλλοι. Βάσει αρχείων της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, από την έναρξη του πολέμου μέχρι την 26η Απριλίου 1941, οι απώλειες στο μέτωπο έφτασαν τους 13.936 οπλίτες και αξιωματικούς, νεκροί και αγνοούμενοι, με 5.960 να έχουν ταφεί σε νεκροταφεία εντός του ελληνικού εδάφους και σχεδόν 8.000 να παραμένουν στην Αλβανία θαμένοι ή άθαυτοι εκεί που σκοτώθηκαν. Να μην ξεχνάμε όμως για τη συμφωνία που συνήφθη το 2009 μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, που αφορούσε ακριβώς το θέμα αυτό. Την ταφή των οστών των νεκρών στρατιωτών μας. Πρακτικά η συμφωνία αυτή ξεκλείδωσε τον περασμένο Νοέμβριο. Η Αλβανία έκανε το πρώτο βήμα για την εφαρμογή αυτής, για τον εντοπισμό, εκταφή, ταυτοποίηση και ταφή των οστών των Ελλήνων στρατιωτών. Ευχόμαστε όλοι ο Θεός να βοηθήσει όλες οι οικογένειες των ηρώων αυτών να βρουν τους δικούς τους νεκρούς και να τους αποδώσουν τις τιμές που τους πρέπουν. Τα
Τα διδάγματα εκείνης της περίοδου είναι πολλά και πρέπει να αναλογιστούμε κάποια από αυτά. Το σημαντικότερο είναι η ανάγκη διατήρησης της ελευθερίας του έθνους και της ακεραιότητας της χώρας μας. Η ελευθερία αυτή κερδίθηκε χάρη στον άσβεστο πόθο του λαού μας για την ελευθερία του. Το όχι είναι το μέγιστο κατόρθωμα της ενότητας και αποφασιστικότητας των Ελλήνων. Εμείς ως απόγονοι αυτών των ηρώων που μας κάνουν υπερήφανους για τους νικηφόρους αγώνες τους, ας μιμούμαστε την αγάπη τους για την πατρίδα. Ας αναδείξουμε και εμφυτεύσουμε στις νεότερες γενιές την έννοια της πραγματικής δημοκρατίας, της ανιδιοτέλειας, της φιλοπατρίας, του σεβασμού στην παράδοση. Κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα θα ήθελα να πω και το εξής. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση και δέος όταν αναφέρομαι σε αυτούς τους ήρωες. Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι απόγονός τους. Ήταν ήρωες? Ναι, ήταν, γιατί θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους με αυταπάρνηση, μεγαλοψυχία, αξιοπρέπεια, συνεπής στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η ελληνική σημαία την οποία υπερασπίστηκαν οι στρατιώτες του 40 στα βουνά της Αλβανίας, ας είναι ο σταθερός τιμημένος πυλώνας μας, αυτός που θα μας ενώνει στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Η Παναγιά μας η Δέσποινα, όπως πάντα σε όλους τους δύσκολους αγώνες της πατρίδας μας, ας μας έχει υπό τη σκέπη της ως μητέρα όλων. Ας μην γίνουν οι πολιτισμένοι λαοί σιωπηροί συνένοχοι βαρύτα της προσβολής των ιερών συμβόλων του χριστιανισμού και μαζί της εθνικής τιμής των πρωτοπόρων της συμμαχικής νίκης. Τιμή και δόξα στους αθάνατους νεκρούς του έτους του 40. Τιμή και δόξα σε αυτούς που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα μας.
δηλώσεις.
Ελληνική αντίσταση. Thank you.
Thank you.
ελληνική εφηβική και την μικρή ενηλίκων που φέρνει νέα. Ο Λιτρωμός. Στίχη μουσική, Δημήτριος Λιώτσης. Προς τους ηρωικούς νεκρούς. Στίχη μουσική, Δημήτριος Λιώτσης. Τρίφωνη χοροδιακή επεξεργασία, Σοφία Μούλη. Thank you.